ζωή είναι σαν τον καφέ. Ποτέ γλυκιά, ποτέ πικρή, μα ποτέ άγευστη. Βάζεις το νερό χλιαρό, μια κουταλιά καφέ και λίγο ζάχαρη. Τον ανακατεύεις τόσες φορές, όσες και τα χρόνια αυτουνού που θα το βγει. Από σεβασμό. Έτσι έλεγε χορεμένη μάνα μου. Μόλις φουσκώσει και πριν σου κλείσει το μάτι, είναι έτοιμος. Το ρίχνεις στο φλιτζάνι και πρέπει να σταθεί για να το πιείς. Αλλιώς θα καείς. Θα στις φέρω, ρε, τις εξάρες τώρα. Νάτες, ρε! Νάτες, ρε, εξάρες! Ρε, τι! Μόνο εσύ θα τις φέρνεις. Κάτα, έλα ρε, άσε την κρινιά. Κοίταξε ρε γκαντεμιά. Όχι ρε γαμώτο, όχι ρε εσύ. Το καφεδάκι σου. Ευχαριστώ πολύ. Με μουτζώσανε σήμερα. Δεν πεις εσύ τι θα κάνω, ρε. Καλημέρα. Καλώς ήταν. Πουλου, κοίτα, κοίτα, ρε. Τι να χαθείς από εδώ πέρα. Κρουσούζι. Δεν ξέρω. Τι να σου φέρω. Έχετε εσπρέσο. Όχι, βρε, παιδί μου. Έναν ελληνικό μέτριο. Ωραία. Καλά, ρε. Τρελάθηκες. Αφήνεις τη μάνα ανοιχτή. Με μια πεντάρες και στην έκατσα. Φύσα ρε, φύσα. Πέζε ρε, πέζε. Όχι ρε. Μία, δύο, τρεις. Αυτό ήτανε. Είμαστε 4-0. Τι τα πετάς στα ζάρια, ε. Λέγε τι θες να φέρεις και παίζε το κατευθείαν. Μην κουράζεις και το χέρι σου. Δεν ξαναπέζω ρε μαζί σου. Τελευταία παρτίδα είναι αυτή. Κάθε φορά το ίδιο λες ρε Βαγγέλη και κάθε πρωί εδώ είσαι και το ψάχνεις. Μα δεν τον εβλέπεις μωρέ Πλάτωνα, αηδία έχει καταντήσει πια. Ερχόμαστε να περάσουμε λίγο καλά και μου κάνει τα νεύρα σερπαντίνες. Τι θα γίνει ρε, θα αφήσεις την κρίνια και να παίξουμε. Κοίταξε να δεις το τάβλι παίζεται με τα ζάρια. Αν δεν σ' αρέσουν τα ζάρια να πάει να παίξεις σκάκι. Σκάκι, το σκάκι θέλει μυαλό και χρόνο. Και τι ρε Παναγή, εγώ μυαλό δεν έχω. Κύριε Βαγγέλη, για μυαλό δεν ξέρω. Πάντως χρόνο δεν έχεις και πολύ. Πρέπει να στο διάλογο, Παναγή, ξεφορτώσουμε. Α, τράβακαμε καμιά δουλειά που θα σε ψάχνει πάλι ο Ηρακλής. Γι' αυτό, μωρέ, σε πληρώνει. Να κάθεσαι και να πίνεις μπύρες πρωινιάτικα. Ένιαζου, κι όσο με πληρώνει, τόσο το δουλεύω. Για δε, ρε. Ξύπνησε και ο Παναγής, ωραία. Τι θα γίνει, θα παίξουμε ή να σηκώθω να φύγω. Εντάξει, θα παίξουμε. Έλα, άντε, άντε, μπράβο. Μάζερε. Τα σπίνω από την αρχή. Άντε. Για φεύγα, έτσι. Άντε, πιο γρήγορα. Καημένε, λουσούζι. Άντε, κάθε μέρα ξυπνάω και σε βλέπω στον ύπνο μου. Εγώ είμαι βρωσούζι. Άντε ρε, άντε ρε. Εγώ αυτό που κάθομαι και παίζω μαζί σου. Άντε ρε, έλα, έλα. Παίξε, κολόφαρδε. Κολόφαρδε. Ό,τι θέλεις, μιλημένα ρε τα έχει. Α, παράτα μας από εδώ, Νικολάς και από πάνω. Και μη φωνάζει ρε, γιατί σαν άνθρωποι και μας αφήνε, ρε ζήλοι γίνανε. Άντε, μπράβο. Καλώς ήταν. Τι να σου φέρω.
Φέρω τι θες. Ένα φραπέ μέτριο μεγάλα. Έγινε. Άντε ρε, παίξες. Όχι. Πάλι διπλές. Και τούζου και τούζου, ρε, γραμματώσιμα κολλάς. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Για χαρά. Κοίτα, ξάπλες. Μετά σου λένε σκυλίσια ζωή. Όλη μέρα να κάθεσαι, να σε χαϊδεύουνε και να σηκώνεσαι μόνο για φαγητό και για παιχνίδι. Είναι η συντροφιά μου. Μαζί γερνάμε. Ο καλύτερος σκύλος του ανθρώπου. Υπάρχει μάλιστα μια θεωρία που λένε πως ο σκύλος είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο και ο καθρεφτισμός του στη γη. Γι' αυτό κιόλας αν διαβάσεις τη λέξη Θεός στα αγγλικά ανάποδα, σου δίνει τη λέξη σκύλος. Όντως. Dog God. Ενδιαφέρον. Όσο ζει κανείς μαθαίνει. Ξέρα τι λέγανε οι αρχαίοι. Τι σε φέρνει στα μέρη μας. Τι. Άκου Μπάρμπαρα, άσε τον καφέ. Και άσε με και εμένα στον ταλκά μου, εντάξει. Δεν σου είπε και τίποτα κακό. Τι τον άρπαξε έτσι από τα μούτρα. Στο κάτω-κάτω θα μπορούσε να ήταν και η πατέρα σου. Εσένα τι σε βάλαμε, προστάτη του Μπάρμπα. Δεν κατάλαβα. Ρε παιδιά. Δεν κατάλαβα. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά, ήρθατε εδώ στην εξοχή. Εδώ να ηρεμήσετε, να πιείτε το καφεδάκι και να τσακωθείτε μεταξύ σας. Κάτσε κάτω. Να ανοίξω λίγο το παράθυρο να φύγει και η βαρβατήλα. Γιατί μαζεύτηκε πολύ εδώ μέσα. Συγγνώμη, Γέρο. Πλάτωνας. 70 χρονών, αλλά Πλάτωνας. Δεν τα κρύβεις τα χρόνια σου και Πλάτωνα, ε. Γιατί, ποιος ανόητος κάνει κάτι τέτοιο. Ένα σχέδιο. Είναι ό,τι πιο αξιολείπητο μπορεί να κάνει κανείς. Να παρνηθώ τα χρόνια που έζησα και μαζί με αυτά τις εμπειρίες και τη γνώση που μου έφεραν. Ποιο το όφελος. Ο χρόνος δεν ξεγελιέται, λεβέντες. Συγγνώμη, κύριε Πλάτωνα. Δεν μου φταίει εσύ. Βασικά κανείς δεν μου φταίει, εγώ μου φταίω. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Ο καθένας κουβαλάει ένα σταυρό σε αυτή τη ζωή. Μόνο οι νεκροί και οι ανέστητοι δεν έχουν προβλήματα. Το θέμα βέβαια είναι να ξέρεις να τα αφήνεις πίσω σου που και που. Εντάξει, ε. Έλα, πιάσε τον καφέ σου και να ξέρεις ότι όλα κάποια στιγμή φτιάχνω. Ή χαλάνε εντελώς και δεν φτιάχνουν ποτέ. Ένας λόγος παραπάνω για να μην στεναχωριέσαι. Δηλαδή. Αν κάτι είναι να φτιαχτεί, θα φτιαχτεί. Αν πάλι δεν φτιάχνετε, στεναχωριέσαι, δεν πρόκειται να φτιαχτεί. Άρα γιατί να στεναχωριέσαι. Έλα, ντε. Κύριε Πλάτωνα, σας βρίσκω όνομα και πράγμα. Κοίτα να δεις, μου το έλεγε ο πατέρας μου, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ένα όνομα για κάποιο λόγο. Ο χρόνος, παιδάκι μου, ο χρόνος και η ζωή είναι το καλύτερο ζευγάρι δασκάλων. Φτάνει βέβαια να ξέρεις να τους ακούς, έτσι. Γιατί εμείς οι άνθρωποι έχουμε μάθει μόνο να μιλάμε. Να ακούμε δεν μάθαμε καλά. Στα σχολεία δεν μας τα μάθαμε αυτά. Πολύ λίγα πράγματα για τη ζωή διδάσκονται στα σχολεία. Λίγο μπερδεμένα μας τα λες, Γέρο. Καθόλου. Τα πράγματα είναι απλά. Να τα κατανοήσεις είναι το μπέρδεμα. Όντως, κύριε Πλάτωνα, συγγνώμη που διακόπτω. Νομίζω ότι υπερεκτιμάς λίγο το ρόλο και τη δύναμη του χρόνου και τη ζωή σαν δάσκαλο. Θέλω να πω ότι ξέρω ανθρώπους που έχουν και περισσότερες εμπειρίες και έχουν ζήσει και περισσότερα χρόνια. Και άνθρωποι δεν γίνανε. Ζωντόβολα μείνανε, μην πω και τίποτα βαρύτερο. Εντάξει, καλά. Εντάξει. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ναι, οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Έτσι ακριβώς, έτσι. Ή κάπως έτσι. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος. Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Νίκος. Και δεν μου λες τώρα, κύριε Πλάτωνα, εσύ που έχεις ακούσει και τη ζωή και τον χρόνο και τα έχεις φάει και τα δυο με το κουτάλι. Τις γυναίκες έχεις καταλάβει ή ακόμα. Αυτός είναι ο Νταλγκάς που σε βαραίνει, Λεβέντη, ε. Από γυναίκα είσαι έτσι. Τώρα, Νικόλα, ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο. Τεράστιο και ανεξάντλητο. Είτε μεγάλο, είτε τεράστιο, είτε ανεξάντλητο, ο κοινός παρονομαστής ένας είναι, παιδιά.
Και ποιος είναι αυτός? Οι γυναίκες είναι πουτάνες, το κουβαλάνε μέσα τους. Οι γυναίκες είναι πουτάνες, το κουβαλάνε μέσα τους. Ωραία, εδώ είναι που εμείς συμφωνούμε, εξαιρώντας τις μανάδες μας και τις αδελφές μας. Και μετά τις βγάζουμε έξω και τις μετράμε, να δούμε ποιος την έχει μεγαλύτερη. Ρε, με δουλεύεις? Όχι. Αυτό κάνουν 15 χρόνια. Με λες 15χρονο? Ρε Νίκο, να μην αρπάζεσαι. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι ζωή τραβάς με την κοπέλα, αλλά επειδή εσύ να σου βγει σκάρτη δικιά σου, σημαίνει ότι όλες είναι σκάρτες. Έχει δίκιο ο Αλέξανδρος. Μεγάλο παιδί είσαι. Μην γίνεσαι τόσο αφοριστικός. Αφωτή. Αφοριστικός. Πού πήκα ρε, πού σε καφενείο ή στη φιλοσοφική? Όπα. Δες το λίγο ψύχραμα. Επειδή εσύ στάθηκες άτυχος, όπως είπε και ο Δημήτρης, όλες είναι πουτάνες. Δεν πάει έτσι. Και να σου πω και κάτι. Αν τις θεωρείς όλες πουτάνες, θα πηγαίνεις από πουτάνα σε πουτάνα. Σκέψου το. 15χρονος είσαι εσύ, ρε φίλε, που βιάσκεις να βγάλεις από την κατηγορία τη μάνα σου για την αδερφή σου. Εγώ μια κοινή διαπίστωση έκανα. Οι γυναίκες είναι σαν τις τουαλέτες. Όπα. Έχουμε κι άλλο κοινό παρανομαστή. Δηλαδή, τι κοινό βρίσκεις ανάμεσα στις γυναίκες και τις τουαλέτες? Καλές είναι πιασμένες και οι υπόλοιπες σχεσμένες. Α, γεια σου. Ή πιασμένες ή χεσμένες. Τέλος. Δηλαδή, εσύ βάζεις και τη μάνα σου μέσα? Ωρίνα, οι δυο μας δεν τις γλιτώσουμε στις αγκαλιές. Πρέπει να φύγουμε από εδώ μέσα, ειλικρινά σου το λέω. Δεν το είπα για να σε θίξω. Εσύ το είπες επειδή εξαίρεσα τις μανάδες. Και τις αδερφές. Και τις αδερφές. Ωραία. Και πώς ξέρεις εσύ πως για κάποιον κάπου κάποτε η μάνα σου δεν υπήρξε πουτάνα? Για σένα η μάνα σου υπήρξε πουτάνα? Όχι βέβαια. Ωραία. Γιατί λοιπόν κάτι τόσο αποκειμενικό, το γενικεύεις, το κάνεις κανόνα? Και απ' την άλλη, ποιος χέζει τον κάποιο και το κάπου? Για εμάς τι ήταν είναι αυτό που μετράει? Ναι. Ε. Ναι. Ε, δηλαδή, εντάξει, μια κουβέντα είπα, ρε παιδιά, μην το κάνουμε φιλοσοφικό ζήτημα. Ωραία, αν για σας είναι εντάξει και είσαστε εντάξει με τις γκόμενές σας, ωραία, αφήστε με να κάνω το μαλάκα της ιστορίας. Κοίτα, δεν είναι θέμα το ποιος είναι ο μαλάκας της ιστορίας. Απλά εσύ εντοπίζεις τον κοινό παρονομαστή σε σημεία που δεν τον εντοπίζουμε εμείς. Δεν συνηκώρε να σου πούμε και κάτι. Όλοι έχουμε πληγώθει από γυναίκες. Και έχουμε πληγώσει. Και έχουμε πληγώσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν το ίδιο. Γιατί? Επειδή δεν σε συμφέρει. Το ίδιο ακριβώς είναι. Ρε, την πουτάνα τη λες πουτάνα? Υπάρχει αντίστοιχο για τον άντρα? Αυτό τώρα τι αποδεικνύει? Αυτό που έλεγα πριν. Να τις βγάλουμε έξω και να τις μετρήσουμε. Αγόρι, να μήπως το φουσκάς τον κένταυρο? Παρακαλώ. Λέω, μήπως φουγκαρείς το κατάστρωμα και έχεις λυσάξει να τις βγάλουμε έξω να τις μετρήσουμε? Εξακολουθώ να μην σε καταλαβαίνω. Ρε, εσύ την τρεις, την όπισθεν. Α, γεια σου! Συγγνώμη, αλλά τώρα γαμάς την κουβέντα. Εγώ, φίλε, ούτε καταστρώματα σφουγγαρίζω, ούτε πόμολα γυαλίζω. Εσύ? Τι αγόρα με πούστης. Ρε χάπατο, σου μοιάζω για πούστης? Γιατί ρε, πώς μοιάζουν οι πούστηδες? Όπως και να μοιάζουνε. Έχεις πάει ποτέ με άντρα? Θα το κοπανίσω, ε. Έχεις πάει. Ρε μαστουρωμένο είσαι, όχι βέβαια. Τότε πώς ξέρεις ότι δεν είσαι πούστης? Ε. Άντρας δεν είναι αυτός που δεν έχει πάει ποτέ του άλλου άντρα. Άντρας είναι αυτός που πήγε και δεν του άρεσε. Αλεξάνδρα, συγγνώμη, αλλά τώρα γαμάς εσύ τη συζήτηση. Γιατί? Γιατί αυτά που λες είναι σοφιστίες. Αυτά που λένε μαλακίες. Γιατί μαλακίες? Έχεις πάει με καγκουρό. Ο Χριστός και η Παναγία, ρε, με καγκουρό. Δεν είμαι ανώμαλος, ρε φίλε, να γουστάρω ζώα. Και πού το ξέρεις, ρε, που δεν πήγες, ότι δεν είσαι ανώμαλος? Και άμα πας και σ' αρέσει. Κακό χρόνο να έχεις, παραλίγο να μου κόβεις τα δάχτυλα, ρε! Τέτοια που είναι κόψιμο θέλουν, δεν ξαναπέζω μαζί σου. Ρε, στο διάλο! Έλα εδώ, ρε! Έλα εδώ! Πλάτωνα, τα καφεδάκια αύριο! Έλα εδώ, ρε, Στήνα! Έλα παράτα με, ρε! Έλα εδώ, ρε! Καταρχήν, κάνουμε πάντα το ίδιο λάθος. Αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες, λες και ανήκουν σε μια διαφορετική κατηγορία οργανισμών, ότι δεν είναι άνθρωποι. Δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες επιθυμίες, τα ίδια ελαττώματα, τις ίδιες αρετές. Διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές επιθυμίες, διαφορετικά ελαττώματα. Και όσον αφορά τις αρετές που είπες, να σου πω κάτι, φίλε. Η γυναική αρετή είναι εφεύρεση του άντρα και μάλλον μεγαλύτερη. Είμαστε ίσοι, όχι ίδιοι. Αυτό μπέρδεψαν για αυτές οι φουκαριάρες. Το ίδιο με το ίσο. Ρε, το έχουν χάσει εντελώς. Καλά, μην πω και τα ψώνια. Ενώ εμείς είμαστε καλύτεροι.
Οι άνδρες είμαστε αυτοί που όταν χρειαζόμαστε κάτι θα δώσουμε 200 ευρώ για κάτι που κοστίζει 100. Σωστά. Ενώ εκείνες δίνουν 100 για κάτι που κάνει 200 και δεν το χρειάζονται καθόλου. Συγγνώμη κύριε, αλλά δεν μπορώ να παρακολουθήσω όλη αυτή την κουβέντα. Δηλαδή όλα αυτά που λέτε μου φαίνουν τόσο περίεργα και ξένα σαν σκέψεις. Συγγνώμη, για ένα θέμα που απασχολεί όλη την ανθρωπότητα, εσύ έχεις βρει τη λύση. Έτσι, τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, έχεις τελειώσει μέσα σου. Έτσι νομίζω. Κι άλλωστε με ενοχλεί που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αλλάξουν τα κακό σκήμενα αυτού του κόσμου, αλλά δεν θέλουν να αλλάξουν τον εαυτό τους. Έτσι νομίζεις ή είσαι σίγουρος? Νομίζω πως είμαι σίγουρος. Όταν γνωρίζεις τον άνθρωπο τη ζωή σου, όλο αυτό το ποιηματάκι, ο αιώνιος πόλεμός σου, έτσι φαίνεται αστείος. Δηλαδή κάτσε τώρα, εσύ είσαι σίγουρος ότι έχεις γνωρίσει τον άνθρωπο τη ζωή σου? Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζεις? Και έτσι νιώθω δηλαδή. Και έτσι νιώθεις? Έτσι νομίζω, έτσι νιώθω. Τι σκατά κάμω το κερατό μου, μας έχεις ταράξει 40 παπαριές εδώ πέρα όλη την ώρα και όλο το νομίζω είσαι. Κάτσε ρε Νικόλα, για ανθρώπινες σχέσεις μιλάμε. Είναι λογικό να κρατάει μια πισίνη. Όπα, σιγά φίλε. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Όταν λες αστείους τους προβληματισμούς των άλλων, για κάτι πρέπει να είσαι σίγουρος. Να σου πω κάτι, φίλε. Με το νομίζω, τι νομίζεις? Ότι μου έχεις βγάλει κόκκινη κάρτα και με έχεις άκυρο στον πάκο να μετράω τις βίδες? Δεν σε ακύρωσα. Το ψάχνω. Απλά το ψάχνω λίγο πιο μπροστά από σένα και η κουβέντα με πάει πίσω. Τι βίδες? Κύριε Πλάτωνα, γράφτη. Κι αυτοί. Κι αυτοί. Ρε Παναγή, μαζεύονται πολλά. Στον Ηρακλή να τα πεις, μπας και στραβωθεί και με πληρώσει. Άντε, για χαρά. Άντε, γεια. Και δεν μου λες τώρα το πρόσωπο που είναι. Γι' αυτό ήρθα εδώ σήμερα. Για να τη γνωρίσω. Ορίστε. Σας είπα, ήρθα εδώ για να τη γνωρίσω. Συγγνώμη, Αλεξάνδρε. Πριν από λίγο μας γύρωσες γιατί αυτή η κουβέντα που κάνουμε δεν σε πάει μπροστά, γιατί εσύ έχεις βρει την ιδανική γυναίκα και δεν την έχεις γνωρίσει. Γιατί ρε Δημήτρη, δεν μπορείς να γνωρίζεις κάποιον χωρίς να τον έχεις δει ποτέ ζωντανά? Ε, ναι. Για πες. Γνωριστήκαμε μέσω διαδικτύου. Ανταλλάξαμε φωτογραφίες και εδώ και 4 μήνες αλληλογραφούμε στα μάτια. Είναι σαν να έχω βρει έναν άνθρωπο που έχει τα κλειδιά του δικού μου μυαλού. Κι εγώ τα κλειδιά του δικού της. Και δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, αλλά δεν υπάρχει πιο θαυμάσιο συναίσθημα από το να μιλάς με έναν άνθρωπο ώρες, σχεδόν κάθε μέρα, και κάθε μέρα να έχεις κάτι καινούργιο να πεις. Να μην βαριέσαι ποτέ. Να ανακαλύπτεις όλο και περισσότερα στοιχεία του χαρακτήρα της, που όλα, μα όλα, ταιριάζουν με το δικό σου. Και δεν μου λες, από αυτό το μαραφέτη τι γνώρισες? Ναι, κύριε Πλάτωνα. Τεχνολογία. Ναι, κύριε Πλάτωνα. Μαλακία. Δεν σε κατάλαβα. Καλά. Κάτσε κβάρτωνα. Ο άνθρωπος είναι κανίβαλος. Συγγνώμη, φιλέ. Έχει δίκιο. Σε μένα το λες? Συγγνώμη, φιλέ. Έχει δίκιο. Γιατί ρε Δημήτρη, αποκλείεται δηλαδή να βγω αληθινός? Καλά, εντάξει, μπορεί να βγεις και αληθινός, αλλά λίγο βιαστικός, ρε αδερφέ. Για θυμίσου παλιούς σου έρωτες, τα ίδια δεν έχεις νιώσει, ε? Δεν θέλω να θυμάμαι και ούτε μπαίνω σε τέτοιες σκέψεις. Έλα ρε, γιατί έτσι? Γιατί ο έρωτας, όπως λένε, είναι σαν τη διαθήκη. Ο τελευταίος αναιρεί όλους τους προηγούμενους. Πάπα. Τι πετάτο μου, ρε. Τι πετάτο μου, ρε. Καλά, μιλάμε, σου έχει στείλει καμιά φωτογραφία που είναι θεά και έχει λιώσει στο όνειρο και στη μαλακία. Και θα σου σκάσει κανένα χρέπι. Δεν θα ξέρει που να πα να κρυφτεί. Α, σε σου πω εγώ που θα κρυφτεί. Α, σε κρύψω εγώ και με το που θα φύγει. Έφυγε κι εσύ για αεροδρόμιο, αεροπλάνο, Αυστραλία. Εκεί να δει πόσα ιδανικά καγκουρό θα γνωρίζει. Ναι, είπαμε.
Αφού η δικιά σου είναι πουτάνα, είναι και η δικιά μου και όλες οι γυναίκες του κόσμου, σωστά. Είμαστε, μην προσπαθεί να επιβάλλει την άποψη στον άλλον. Μια κουβέντα κάνουμε. Ζήμητσο, τη γνώρισες τη δικιά σου. Είμαστε 2 χρόνια μαζί. Μπράβο, Λεβέντη. Πάμε καλά, σκεφτήκαμε να παντρευτούμε. Και ήρθα σήμερα εδώ να γνωρίσω τους δικούς της. Δεν τους έχεις γνωρίσει ακόμα. Όχι, σήμερα θα τους γνωρίσω και θα ανακοινώσουμε και τον γάμο. Άντε, μπράβο. Και με ένα πόνο εύχομαι. Αυτό το λένε στον τοκετό, κανίβαλε. Σπύρτο, ελοκερατάς, έτσι. Μην κλάσουμε δίπλα του. Θα καούμε όλα. Στάχτη και μπούρμπερ θα γίνουμε εδώ μέσα. Το αστείο είναι ότι εσύ έχεις το πρόβλημα και εμείς είπαμε τις ιστορίες μας. Γιατί η δικιά σου δεν μας έχεις πει ακόμα. Η δικιά μου. Άσε, δικιά μου, εντάξει, δεν είναι. Άσε τώρα. Έλα. Με ένα μπόνο, έλα. Με ένα μπόνο. Γνωριστήκαμε σε ένα μπαράκι πριν από 2 μήνες. Αυτά με τις φίλες της και εγώ με την παρέα μου. Έξερα πώς γίνεται. Ματιές, χαμόγελα, κεράσματα. Το ίδιο βράδυ φασωθήκαμε στο αυτοκίνητο. Δεν ξεκολλάγαμε, μιλάμε. Φασωθήκατε. Καβάλισε τον Οκτάκομπο. Οκτάκομπο. Προκαταρκτικές ερωτικές περίπτυξεις. Α! Λοιπόν. Κάθε μέρα έτσι τα κόκκινα ήμασταν. Μόνο τα πρωινά δεν την έβλεπα εξής, τώρα είχα δουλειά και κάτι υποχρεώσεις. Και τα βράδια μετά δεν βγαίναμε τόσο συχνά όσο βγαίναμε στην αρχή. Γιατί και αυτή άρχισε να μου λέει ότι έχει κάτι προβλήματα και κάτι νοσοκομεία και ο πατέρας της ότι είναι άρρωστος και τέτοια. Και τα έτρωγα εγώ, μαλάκας. Και νόμιζα ότι ζω ένα τρελό έρωτα, αλλά... Αλλά... Χτες έμαθα ότι παντρεύεται. 2 μήνες. Με δουλεύει ψιλογαζί καριόλα. Γιατί καριόλα, Ρενικό. Καλά, είσαι σοβαρός τώρα, ρε φίλε. Σοβαρότος είμαι. Δηλαδή, γιατί κάθε φορά που η κουβέντα έρχεται σε ανθρώπινες σχέσεις, πρέπει να σκεφτόμαστε το χειρότερο. Γιατί καριόλα. Αποκλείται δηλαδή να είναι ένα πλάσμα εγκλωβισμένο σε έναν επικείμενο γάμο. Και ήθελε να πάρει μια ανάσα. Να πάρει λίγο χαρά. Την έδωσε εσύ ένας απλός άνθρωπος. Δηλαδή, γιατί όχι 1000 πράγματα και καριόλα με τη μία. Καλώς τη. Γεια σας. Τι θες? Να πω καλά και νερό. Ωραία. Αμέσως. Τι είναι μάτια μου. Έχω και δεν σου δίνω. Ναι, πράγματι, ήταν πολύ ωραία χτενισμένη. Για την κολάρα της μιλάω, ρε χαμπατώ. Ωραία, όταν λέμε κανίβαλος... Δηλαδή, ρε Νίκο, συγγνώμη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Και δεν ρωτάς. Αν είσαι πεπισμένος ότι όλες οι γυναίκες είναι πουτάνες, γιατί είσαι τόσο θυμωμένος με την τωρινή σου περίπτωση, που όπως λες και εσύ σου βγήκε μία από τα ίδια. Γιατί πίστεψα ότι με αυτή θα βγω λάθος. Αλλά και πάλι σωστός βγήκα. Ρε Νίκο, συγγνώμη που επιμένω, αλλά αν σε όλες τις φάσεις της ζωής σου είσαι όπως είσαι και τώρα, γιατί πιστεύεις πως πρέπει να σου φερθεί κάποιος με ειλικρίνεια, με καλοσύνη και ειδικά μια γυναίκα? Συγγνώμη, συναντάς κάποιον με τον οποίο το χαρακτήρα δεν συμφωνείς. Γίνεσαι ίδιος με αυτόν που αντιπαθείς για να τον τιμωρήσεις. Κοίτα, εγώ τη φράση δεν πέφτω στο επίπεδό του, ούτε την ξέρω, ούτε τη δέχομαι. Όπως θα μιλήσω αγγλικά για να με καταλάβει ο Άγγλος, έτσι θα γίνω κύριος για να μιλήσω στον κύριο και κανίβαλος για να μιλήσω στον κανίβαλο. Εσύ χαρακτήρα δικό σου δεν έχεις. Το επίπεδό σου καθορίζεται από το επίπεδο του άλλου. Όχι, δεν είναι αυτό. Καβάλε και μια μπέρτα για ποιους δρόμους να τιμωρήσεις τα πανταχούμαλάκες. Δεν περίμενα να πει και κάτι καλύτερο. Ενώ η δικιά σου συμπεριφορά που καθρεφτίζεται στην συμπεριφορά των άλλων είναι σωστή, έτσι. Όχι. Αλλά αν ο Θεός σου στείλει κάποιον που πρέπει να του δώσεις ένα μάθημα, οφείλεις να το δώσεις. Συμφωνείς, κύριε Πλάτωνα? Όχι, όχι, παιδί μου, όχι, όχι, όχι. Η τιμωρία δεν είναι δικιά μας δουλειά. Είναι δουλειά αλλουνού.
Και η δικιά μας δουλειά ποια είναι? Η δικιά μας δουλειά είναι η προσφορά και η εξέλιξη. Όταν λες προσφορά εννοείς υλικά? Όχι, 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 όχι. Καθόλου, καθόλου, καθόλου υλικά. Όχι. Χαρά και καλοσύνη. Όταν προσφέρεις χαρά στον άλλον, δεν νιώθεις και εσύ κάπως καλύτερα? Ε? Ναι, αλλά δεν σε φθείρει αυτό συνέχεια? Καθόλου, καθόλου. Να, πάρε παράδειγμα, ξέρω, ένα κερί. Από ένα αναμένο κερί μπορείς να ανάψεις χιλιάδες άλλα χωρίς να το φθείρεις καθόλου. Τέλος πάντων, γνώμη σας και γνώμη μου. Εγώ τη φράση δεν πέφτω στο επίπεδό του, δεν την ξέρω. Και δεν σου φαινότανε? Τα φαινόμενα απατούν. Ένα λιοντάρι μπορεί να κρύβει μέσα του ποντίκι και ένα ποντίκι μπορεί και να κρύβει μέσα του λιοντάρι. Το καγκούρο τι κρύβει, ρε Άλεξ? Άντε. Δεν μαζευόσαστε, έτσι κι αλλιώς οι τέσσερις μας μείναμε. Ελάτε. Ελάτε να πιείτε ένα τσιπουράκι. Κερνάει το κατάστημα. Ας τα κεράσματα, κύριε Πλάτωνα. Κρά κάνεις να δεις ένα πελάτη. Άμα κεράς, το κλείσει και το μαγαζί. Άντε. Ρε, ας τα λόγια. Και ελάτε να πιείτε ένα τσιπουράκι. Πλάτωνα, βάλε ένα και για σένα και έλα να κάτσεις μαζί μας. Ναι, ναι, έλα κάτσε παρέα μας. Έρχομαι, Ξεκόλαρε μεγάλε με αυτό το μαραφέτη. Εντάξει, απλά κοιτάζω όμως μου στείλει κανένα μήνυμα. Καλά σου λέει ρε παιδάκι μου. Απόλαυσα εδώ πέρα το τσιπουράκι σου. Άστα αυτό το μαραφέτη. Θα το βρεις και αύριο εκεί. Να κάψε εγκέφαλο τώρα. Άντε, άντε, βίβα. Βίβα. Καλά, είμαστε καλά. Άντε, γεια μας. Θέλω ρε Κανίβαλε να ανοίξει πόρτα, να μπει μέσα να τη δεις, να δω τι θα πεις μετά. Και τι σχέση έχει αυτό που θα δω με αυτό που θα είναι? Αυτό που θα δεις, αυτό και θα είναι. Εγώ της μιλάω 4 μήνες. Ήταν και καλή, και όμορφη, και έξυπνη, και ανοιχτόμυαλη. Δεν με γελάει εμένα εύκολα το ενστικτό μου. Αλέξανδρε, πολύ φοβάμαι ότι έχεις βάλει τις βάσεις για να καταστραφεί αυτή η σχέση. Γιατί? Γιατί το παιχνίδι είναι στημένο. Δεν σε καταλαβαίνω τώρα, τι είναι αυτά που λες. Θα σου εξηγήσω. Όλοι το έχουμε ζήσει, και ο Νίκος ίσως. Γνωρίζει μια ωραία γυναίκα. Φαντάζεσαι λοιπόν ότι αυτή η ωραία γυναίκα θα είναι και καλή και ευγενική και με χιούμορ και καλλιεργημένη. Θα πει διέλεσα θεά. Ναι, μην το. Ναι, θα. Ουσιαστικά φαντάζεσαι ιδιότητες που μπορεί να μην έχει κοπέλα ή μπορεί να τις έχει, όχι όμως στο βαθμό που τις θέλεις. Στην πραγματικότητα τη ζητάς να ταυτιστεί με ένα πρότυπο που έχει στο δικό σου μυαλό. Ναι, δεν έχει άδικο. Αυτή όμως μπορεί να έχει άλλες αρετές, τις οποίες εσύ δεν μπορεί να τις δεις. Γιατί εσύ βλέπεις μόνο αυτό που φαντάστηκες. Στην πραγματικότητα σε απογοητεύει. Γιατί δεν είναι αυτό που φαντάστηκες. Βλέπετε, ε? Βλέπετε ότι η σοφία δεν πάει ανάλογα με την ηλικία, ε? Με τη δικιά μου δεν θα είναι έτσι. Ακόμα δεν την είναι δικιά του. Ρε εσύ, εγώ τη δικιά μου. Δεν τη λέω δικιά μου, γιατί την πηδά 2 μήνες. Αν την πει ο Δημήτρης τη δικιά του που την καλαφαντίζει 2 χρόνια, πάει στο διάλογο. Εσύ που δεν ξέρεις πού τελειώνει η χούφτα σου, που αρχίζει το πουλί σου. Πού την είδες τη δικιά σου, ρε? Και τι σχέση έχει, ρε Κανίβαλε, το σεξ με την αναζήτηση του ιδανικού συντρόφου? Αλλά δηλαδή η χημεία που λέμε δεν παίζει ρόλο. Και βέβαια παίζει. Η ψυχική, όχι σωματική. Δηλαδή, άμα φτάσω 80 χρονών και δεν μου σηκώνεται πια, τι θα γίνει, θα χωρίσω? Εγώ τη σχέση που ψάχνω, δεν κοιτάω να τη στηρίξω σε όλα όσα κάποτε θα χαθούν. Η δύναμη χάνεται. Η ομορφιά επίσης. Η δυνατότητα του να κάνεις έρωτα χάνεται κι αυτή. Και μετά τι, κάθεσαι και κοιτάς τον σύντροφό σου και παρακαλάς να πεθάνεις? Μόνο η ψυχή μένει αδύνατη. Και με αυτή πρέπει να επικοινωνείς. Αν επικοινωνείς εκεί, για όσο καιρό κάνεις πολλά τα άλλα, είναι αδύνατο να μην τα κάνεις καλά. Για 2 μήνες, για 2 χρόνια, για μια ολόκληρη ζωή. Γι' αυτό σας λέω. Είναι δικιά μου, θα μείνει δικιά μου και θα παραμείνει μόνο δικιά μου. Σε αυτόν τον κόσμο, τίποτα δεν είναι αποκλειστικά δικό μας. Κανένας δεν είναι κανενός, να το θυμάσαι αυτό. Αυτό κι αν είναι σωστό. Δηλαδή, ρε Δημήτρη, εσύ όταν είδες τη γυναίκα σου, δεν φαντάξεις τίποτα. Έτσι. Την άφησες να σου δείξει το πραγματικό της αυτό. Δηλαδή, ούτε όρους έβαλες, ούτε απαιτήσεις. Ακόμα και έτσι να είναι. Είσαι σίγουρος ότι σου δείξε το πραγματικό της πρόσωπο? Ο άνθρωπος για να δείξει αυτό που πραγματικά είναι, πρέπει να είναι ελεύθερος. Άμα στον άλλο δεν βάζεις όρους και απαιτήσεις, δεν έχει λόγο να δείξει κάτι άλλο πέρα από αυτό που πραγματικά είναι. Εντάξει, την ήξερα για πολύ καιρό. Είχα το πλεονέκτημα του χρόνου, καταλάβες. Είσαι όμως σίγουρος? Εδώ δεν είμαστε σίγουροι για τον ίδιο τον εαυτό μας. Πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε για έναν άλλο άνθρωπο? Παιδιά, κύριε Πλάτωνα. Παιδιά, εγώ
Είμαι σίγουρος. Και είμαι σίγουρος για ένα λόγο. Γιατί δεν ονειροβατώ. Δεν είμαι τέλειος. Δεν μπορώ να περιμένω την τελειότητα από τη σύντροφό μου. Μένα μου αρέσει η πραγματική ζωή, η καθημερινότητα. Η ευτυχία είναι στην απλότητα, ρε παιδιά. Εγώ θέλω μια ήσυχη ζωούλα. Εντάξει. Δεν θα ζήσω ένα κινηματογραφικό έρωτα με φανφάρες σε στυλ Hollywood και τέτοια. Και να σου πω και την αλήθεια, και αυτά είναι και παραμύθια. Κανείς δεν έχει ζήσει πραγματικότητα τέτοια πράγματα. Απλά μας τα μπολιάσαν στο κεφάλι μας με τα Viper, με τις ταινίες. Και μια ολόκληρη γενιά κινδυνεύει να μείνει μόνη της από αυτές τις ανοησίες. Και να σου πω κάτι. Ψάχνουμε τον ιδανικό έρωτα. Περνάει ο πραγματικός έρωτας και δεν γίναμε να κοιτάξουμε. Και τι συνεχίζουμε να κάνουμε. Συνεχίζουμε να κυνηγάμε εσαΐ το ιδεώδες. Το τέλειο. Κυνήγι μαγισσών. Γιατί κυνήγι μαγισσών. Αποκλείεται δηλαδή να το πετύχεις. Το εύκολο είναι να συμβιβάζεσαι και να παραιτηθείς όπως έκανε ο Δημήτρης. Εντάξει, δεν είναι κακό να σηκώνεις τα χέρια σου προς τα αστέρια. Μπορεί ποτέ να μην πιάσεις ούτε ένα, αλλά δεν θα βρεθείς ποτέ με λάσπες στα χέρια. Κάποιος το έχει πει αυτό. Όποιος και να το έχει πει, δίκιο έχει. Ο άνθρωπος προέρχεται από το χώμα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να εξελίσσεται. Ο εξελισσόμενος λοιπόν κατά κανόνα δεν μπορεί να είναι τέλειος. Γιατί το τέλειο δεν γίνεται να εξελιχθεί, είναι τέλειο. Έκλεισε. Συμφωνώ απόλυτα. Εσύ γέρο. Τι εγώ. Δεν έχεις κανένα γυναικείο βάσανο στη ζωή σου, εργένης είσαι. Εντάξει. Έχω κι εγώ το γυναικείο μου βάσανο, αλλά όχι από τη δική σας σκοπιά. Όχι. Δηλαδή. Για μένα η γυναίκα της ζωής μου είναι η κόρη μου. Συγγνώμη αν γίνομαι αδιάκριτος. Χωρισμένος είσαι. Όχι. Έχασα την κυρά μου όταν η κόρη μου ήταν 10 χρονών. Αυτή ήταν κύριε Πλάτωνα. Αυτή είναι. Το σημείο μου αυτή το έγραψε. Ναι, αυτή. Λίγο πριν φύγει. Τα κατάφερες. Ναι. Προσπάθησα. Και ακόμα το προσπαθώ. Δεν ξαναπαντρεύτηκες. Όχι, δα. Αφιέρωσα όλη μου τη ζωή στο να είμαι και πατέρας και μάνα μαζί. Κατάλαβες, ξένο άνθρωπο στο παιδί μου δεν θα βάζα ποτέ. Ποτέ. Έζησα εδώ μέσα όλη μου τη ζωή σερβίροντας καφέδες, ακούγοντας ιστορίες καλή ώρα. Και πάντα κοιτούσα την κόρη μου εκεί πέρα να παίζει έξω από το παράθυρο. Νομίζω πως ακόμα τη βλέπω, ρε παιδί. Αλήθεια. Με το φουστανάκι της να κρατάει ένα τόπι. Και να μου λέει, πάω να παίξω με τη μαμά. Να πετάει το τόπι στον αέρα και μετά να στυλώνει το βλέμμα της και να περιμένει να έρθει. Σου είναι το μυαλό, ε. Μένε εδώ κοντά. Γιατί, ρε. Θες να την κάνεις add και like. Να ψάξεις να την βρεις, να τη φτιάξεις ιδανική και να κάνεις κονέ. Μη χάσεις και ο γέρος το σπόρο σου που είσαι και ομορφάντρας. Μας τα έπρεξες πια, ρε Κανίβαλε, δηλαδή. Έλεος, δηλαδή. Θες να βρεις και σωστή γυναίκα. Με το χαρακτήρα που έχεις, πάντα τα ίδια θα τραβάς. Εννοείς, ρε, το έχεις λύσει το πρόβλημα με τη διαδικτυακή περιπτωσάρα, έλα. Γιατί σε ενοχλεί που το ιδανικό εγώ το έχω δίπλα μου. Όταν λες δίπλα, τι εννοείς, το κομπιούτερ. Εσύ δηλαδή το έχεις βάλει σκοπό, ντε και καλά τώρα να τσακωθείτε. Άστο, κύριε Πλάτωνα. Γιατί βασανάκι κόρη σου, ταλαιπωρεί. Όχι, η απουσία τη. Σπάνια τη βλέπω τώρα πια και τώρα τελευταία σπάνια την ακούω κιόλας. Βλέπετε εσείς στην Αθήνα τώρα, τρέχετε όλοι σαν μπαλαβοί κυνηγώντας τι, όλα αυτά που δεν σας χρειάζονται και που στο τέλος σας κάνουν εξαρτημένους και δυστυχείς. Σαν τα ποντίκια που κυνηγάνε την ουρά τους και πάντα μένουν στο ίδιο σημείο. Δεν έχεις κάδικο, κύριε Πλάτωνα. Γιατί της μιλάς, να της πεις τα παράπονά σου. Γιατί δεν έχω παράπονα από την κόρη μου, γι' αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι όταν γεννήθηκε, γυρνάω στη γυρά μου και της λέω ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε εσένα και εσένα που μου έδωσες κάτι τόσο θεϊκό. Δέσμα. Έτσι. Αυτά έχει η ζωή. Αυτά. Δεν θέλω ούτε να την κουράζω, ούτε να της γίνομαι φόρτωμα.
Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, η μεγαλύτερη κληρονομιά που μπορεί να αφήσει ένας γονιός στα παιδιά του, ξέρετε ποια είναι? Να μην τους γίνεται βάρος. Αυτό πιστεύω. Να έχει την υγειά της να περνάει καλά. Έτσι κι αλλιώς θα τη δω σήμερα, θα έρθει. Πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα, γιατί μου φάνηκε κάπως παράξενη, περίεργη στο τηλέφωνο. Θα δω. Καλά τα λες εσύ από πλευρά σου, κύριε Πλάτωνα, αλλά οι γονείς είναι γονείς και τους χρωστάμε πολλά. Ένα τηλέφωνο θα μπορούσε να το κάνει συχνότερα. Τα παιδιά δεν χρωστάνε ποτέ στους γονείς, γιέ μου. Ποτέ. Κύριε Πλάτωνα, εδώ θα διαφωνήσω. Τα παιδιά χρωστάνε στους γονείς τη ζωή. Το μικρό δάνειο παίρνουν από το θάνατο. Καλή ή κακή ζωή είναι μεγάλο δώρο. Και γι' αυτό δεν πρέπει να τους κακιώνουμε. Να τους αφήνουμε να λένε ό,τι θέλουν. Τώρα που τους έχουμε. Υπάρχουν συναισθήματα στη ζωή, παιδιά, που δεν μπορείτε να τα φανταστείτε ούτε στο ένα χιλιοστό. Το συνέστημα του γονιού για το παιδί, ό,τι και να σας πω εγώ, ό,τι και να έχετε φανταστεί, δεν ακουμπάει ούτε τόσο δά σε αυτό που θα νιώσετε όταν κρατήσετε το δικό σας παιδί στα χέρια σας. Ε. Τότε μόνο θα με καταλάβετε. Μιλάς για αυτή και λάμπει το πρόσωπό σου, κύριε Πλάτωνα. Τι, για το παιδί μου. Είναι ό,τι πιο ιερό έχω στη ζωή. Εντάξει, ρε Γιώργο, μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά υπάρχουν σχέσεις γονιών παιδιών που είναι πολύ άσχημες. Ωραία. Και αυτοί κάπως έτσι ξεκινήσανε, τα ίδια σκεφτόταν με σένα. Αλλά μετά πώς άλλαξε. Ε, δεν τα είπαμε αυτά. Η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ωραία, και λέμε τώρα, λέμε έτσι. Αν έρθει η κόρη σου και σου φερθεί πολύ πιο άσχημα, το ίδιο θα νιώθεις. Τον βλέπεις αυτό, Μπαλικαρά, ε? Τον έχω χαϊδέψει, τον έχω χτυπήσει. Μια φορά θυμάμαι, τον άφησα μυστικό 2 μέρες. Λοιπόν, όποτε με βλέπει, κάνει σαν μπαλαβός, νομίζει πως σίγουρα θα φύγει από τη θέση της. Η σκύλη είναι ευλογημένη με τη δυνατότητα της απόλυτης αγάπης. Ό,τι και να τους κάνεις, αυτοί περιμένουν την καλή σου τη στιγμή. Και νομίζω ότι ζουν μονάχα για αυτή. Τόσο πολύ μπορούν να αγαπήσουν. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, κύριε Πλάτωνα, χωρίς να ανήκουν σε εξαιρέσεις. Ναι, μπορεί, μπορεί. Αν τους βοηθήσει ο Θεός και έχουν παιδιά, μπορεί. Χωρίς παιδιά δεν γίνεται. Λεβέντη μου, η πραγματική αγάπη είναι να αγαπάς κάποιον τυφλά και απόλυτα αδιαφορώντας για το πώς σου φέρεται ή τι σου έχει κάνει. Η αγάπη σου πρέπει να είναι αυτόφωτη, πώς να σου το πω τώρα, να έχει τη δικιά τη ζωή και να μην τρέφεται από τις πράξεις του άλλου. Για να αγαπάς λοιπόν έτσι, ή σκύλος πρέπει να είσαι, ή γονιός. Τα βλέπεις, Νικόλα? Τα βλέπω. Όλα τα βλέπω. Βλέπω το γέρο από εδώ να λάμπει το πρόσωπό του, μιλάει για την κόρη του. Βλέπω τον φίλο μου τον Πουλοκδάρτη να λάμπει και αυτός να μιλάει για τη δικιά του. Λέμε τώρα. Εσένα, μεγάλε, δεν βλέπω να λάμπεις από ευτυχία να μιλάς για τη δικιά σου. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες αντιδράσεις και τις ίδιες εκδηλώσεις συναισθημάτων. Ξέρω, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό είναι τι άποψη έχει ο καθένας για την ευτυχία. Ευτυχία είναι η ομαλή ροή της ζωής. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Πλάτωνα, ευτυχία είναι να έχεις καλή υγεία και κακή μνήμη. Τότε η ροή της ζωής είναι μια χαρά. Πω, αδερφέ, τι μιζέρια είσαι. Λες, ακούω να μιλάς για την ευτυχία σου και δεν ξέρω να κάνω, να κοιμηθώ ή να κοιμηθώ. Τι γελάς, κύριε Πλάτωνα? Γελάω γιατί βλέπω ότι ο καθένας από εσάς ξοδεύει περισσότερο καιρό και σκέψη για να καταρρύψει τις θεωρίες των άλλων από ό,τι ξοδεύει για να καλοσκεφτεί τις δικές του θεωρίες. Έτσι μπαίνετε μέσα σε ένα φαύλο κύκλο. Δεν είστε σίγουροι ούτε για αυτά που νομίζετε ότι πιστεύετε, ούτε για αυτά που νομίζετε ότι διαφωνείτε. Και τι κάνουμε για να βγούμε από το φαύλο κύκλο? Εντάξει, ας πούμε, το πρώτο βήμα είναι να προσπαθήσετε να λύσετε το πρόβλημα και όχι να το πολεμήσετε. Κατάλαβες, είναι άλλο να λες τον άλλον ότι είσαι άδικος και άλλο να του λες ότι με έχεις αδικήσει, με κάνεις να νιώθω αδικημένος. Αυτό είναι διπλωματία. Αυτό είναι παπαριές. Άμα να κάνω εγώ 100 σεμινάρια για να δω πώς θα κοιτάξω, πώς θα κάτσω και πώς θα μιλήσω, για να τα έχω καλά με την κόμενά μου, καλύτερα σουτάρω την κόμενα. Δεν γίνονται με το στανιόλα, ρε. Είσαι πάντα απόλυτος. Δεν σου βγήσε καλό. Ναι, ενώ εσύ που τα όνειρά σου βρωμάνε από το μαΐλα, είσαι πιο σωστός. Εγώ τη ζωή την ψάχνω σε βάθος. Άστο, φίλε. Άμα ψάξω σε βάθος και να γίνω σαν και εσένα να αρκούμε στα λίγα, να μου λείπει. Ναι, ενώ εσύ που κυνηγάς τα πολλά και επί της ουσίας δεν έχεις τίποτα, τι είσαι, μάγκας? Εγώ να σου πω. Εγώ ξέρω ότι έχω υποχρέωση να ζήσω τη ζωή μου δυνατά και στα κόκκινα. Η απόλαυση της κάθε στιγμής είναι το μοναδικό κριτήριο για να δεις τι είναι καλό. Τι να το κάνω, ρε, άμα με θάψω στα 80 και έχω πεθάνει από τα 30. Με αυτό το σκεπτικό θα μετανιώνεις όλη τη ζωή για τι έκανες. Καλύτερα να μετανιώνει για αυτά που έκανα παρά για αυτά που δεν έκανα.
Δεν νομίζω ότι θα συμφωνούσε ένας βαρυπινίτης μαζί σου. Τώρα στο πήγε το όλο άκρο. Με το να καταλαβαίνεις πολλά, πετυχαίνεις λίγα. Και πώς δεν είναι αυτό, κύριε Πλάτωνα, από το ζευγάρι των δασκάλων. Τι, μην μπερδεύεσαι. Μέτρον άριστο, έτσι έλεγαν οι αρχαίοι. Χρειάζεται μέτρο παντού, ακόμα και στη σκέψη. Άλλο να σκέφτεσαι για τη ζωή, και άλλο να χάνεις τη ζωή σου σκεφτόμενος. Α, γεια σου. Και το να ζεις κυνηγώντας τον ήλιο που δεν το πιάνεις ποτέ, αυτό είναι καλύτερο, έτσι. Ο παράδεισος, κύριε, υπάρχει μόνο στη σκέψη. Και πού είναι το κακό? Ό,τι σκέφτεται κανείς, αυτό είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε σκέψη μας, οι πράξεις μας είμαστε. Τα όνειρα, αλεβέντες μου, με δύο τρόπους πεθαίνουν. Όταν τα κατακτάς ή όταν τα παρατάς. Το χειρότερο ποιο είναι? Ποιο? Να μην έχεις καθόλου. Εντάξει. Μια κουβέντα κάνουμε, τις απόψεις μας λέμε, δεν προσπαθεί ο ένας να πληθεί στον άλλον. Το μόνο θετικό είναι ότι η θεωρία ότι όλες οι γυναίκες είναι πουτάνες του Νίκου καταρρίφθηκε ολοφάνερα. Και πώς καταρρίφθηκε δηλαδή? Από την κουβέντα, αγόρι μου. Ποια κουβέντα? Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Ρε. Για σένα η δικιά σου είναι πουτάνα. Για τον Αλέξανδρο είναι ο απόλυτος έρωτας. Για τον κύριο Πλάτωνα η κόρη του είναι πιο ψηλά και από Θεό. Ωραία. Για σένα δεν μας είπες όμως. Τι είναι για σένα? Τι είναι για σένα? Για μένα. Είναι το έτερο νήμι. Είναι το μισό κομμάτι. Είναι αυτό που μου λέει. Τι είπες τώρα? Είναι το εισιτήριό μου για την ευτυχία. Σωστός. Όπως εγώ εννοώ την ευτυχία, έτσι. Δικιά μου υπόθεση. Το αποκούμπι μου. Ρομαντικός. Τι ρομαντικός, ρε. Αυτός έχει πεθάνει και δεν το ξέρει. Όλα γίνονται για τον ίδιο λόγο. Απλώς εγώ είμαι πιο ειλικρινής, δεν οροποιώ τα πράγματα, δηλαδή. Τι θες να πεις όλα γίνονται για τον ίδιο λόγο? Για τον ίδιο στόχο, ρε. Για το πείδημα. Να καταφέρεις το κοριτσάκι να ανοίξει τα ποδαράκια. Αυτό είναι, τέλος. Ας πω, είσαι τόσο κρετίνος. Είμαι. Κρετίνος. Είμαι. Κρετίνος. Ναι. Κρετίνος. Σου βγαίνει αβίαστα ή το προσπάθεις, δηλαδή. Από πού και ως πού είναι η ίδια η προσέγγιση δικιά σου με τη δικιά μου? Είπα εγώ, ρε, ηλίθεια, ότι οι προσεγγίσεις είναι οι ίδιες. Εγώ είπα ότι ο στόχος είναι ίδιος. Απλώς είμαι πιο ειλικρινής. Να κάνω τώρα, λέω. Πιο ειλικρινής, πιο ζω. Τι? Ή πιο ζω. Άγκουρε, φίλε. Εγώ δεν καμουφλάρω τις επιθυμίες μου. Λέμε εγώ ρομαντισμός τώρα και αστέρια και ουρανοί και μπουρμπούτσα, αλλά όλα γίνονται για το πείδημα, ρε. Εγώ από την αρχή είμαι κάθετος. Οριζόντιος. Τι? Αυτό είναι οριζόντιος. Λε. Κάθετος. Ναι, τέλος πάντων, ρομαντισμός, ο ρομαντισμό και να βάλεις και πολιτισμό, όλα γίνονται για το φαΐ, για το πείδημα και για το ποιος θα επιβληθεί στον άλλον. Δηλαδή, γιατί να κάθομαι να οροποιώ τη ζούγκλα, άμα ανάτσα να μιλάω σαν και εσάς, ρε, τι έχω πάρει. Έλα, πάρε τα βουνά. Τι βουνά? Πάρε τα βουνά, πάρε τα βουνά, φορά και ένα τομάρι, βρίσκε μια γυναίκα, σέρνε την από τα μαλλιά μέσα στη σπηλιά σου. Τι μου κυκλοφορείς έτσι σινιέ με το σούπερ κάρ, το κάμπριο εκεί πέρα? Και μετά παραπονιέσαι για τις γυναίκες που συναντάς. Και γιατί τα πάω στα βουνά, ρε, ηλίθιε, αφού ήταν ακόμα ένα και στην πόλη. Θα ήθελα να ξέρω ειλικρινά ποια γυναίκα σε πλήγωσε τόσο πολύ, στο να μην σέβεσαι εσύ καμία. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι απίστευτος. Δηλαδή, όσο και να προσπαθώ μαζί του, πάλι στα ίδια καταλήγω με αυτόν. Αυτός είναι ο ορισμός της τρέλας. Τι είναι? Ο ορισμός της τρέλας. Θα μας τρελάνεις τώρα? Να χρησιμοποιείς συνέχεια τον ίδιο τρόπο και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Να σου πω, παιδιά, εδώ μια κουβέντα κάνουμε. Ο καθένας λέει την άποψή του, δεν προσπαθεί ο ένας να περιβληθεί στον άλλον. Μια κουβέντα κάνουμε. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω αν τα πιστεύει όσα λέει ή έχει πληγωθεί τόσο πολύ το μέσα του που έχει χάσει εντελώς τον εαυτό του. Αλλά μην κόβεσαι τόσο πολύ και για μένα, εντάξει. Άστο. Αν μου κάνανε κάτι, μου κάνανε. Μαλάκα δεν με κάνανε. Κοίτα τα χάλια σου, τελειώνουμε τώρα. Καλύτερα μαλάκας παρά κακός άνθρωπος. Συμφωνείς? Μην είσαι τόσο σίγουρος. Γιατί? Γιατί. Ο κόσμος δεν πάσχει από τους κακούς. Από τους μαλάκες πάσχει. Ο κακός έχει ένα κουμπί, το βρίσκεις, τα ρυθμίζεις τα πράγματα. Ο μαλάκας δεν έχει κουμπί. Στα έλεγα. Τι λες, Δημήτρη, δεν κατάλαβα τώρα. Μην είπες μαλάκα. Εντάξει, δεν είστε μαλάκες. Απλά για αυτές τις δύο κατηγορίες, του κακού και του μαλάκα, έκανα ένα σχόλιο. Άντε, γεια μας. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Πάρτε και κανένα μεζεδάκι, ξεροσφύρι. Θα σας πειράξει. Εγώ τρώω. Τελικά δεν μου είπατε πώς βρεθήκατε εδώ στις Ερημιές. Εντάξει, ο Δημήτρης μας είπε, ήρθε εδώ πέρα να γνωρίσει τα πεθερικά του. Ο Άλεξ από εδώ ήρθε να δει τη δικιά του, τη χουφτοβιόλα. Άμα λέω κανίβαλος, δηλαδή. Έλα ρε, πάρε μου τα διαζέα μου. Από γκρινιά, γκρινιά. Πήγαινε πάρα από εκεί, έχω τα δικά μου. Και φέρω μου και εμένα ένα, σε παρακαλώ. Δεν ήρθε ακριβώς να γνωρίσω τα πεθερικά μου. Τον πεθερό μου ήρθα να δω. Α. Γιατί η μητέρα της γυναίκας μου έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Έχασα τη συντρόφισά μου όταν η κόρη μου ήταν 10 χρονών. Τον πεθερό μου.
Η γυναίκα μου είχα στη μάνα της πριν πολλά χρόνια. Τες έμαθα την παντρεύα. Γνωριστήκαμε μέσω διαδικτύου. Και εδώ και 4 μήνες αλληλογραφούμε ασταμάτητα. Πίστεψα ότι είμαι αυτή, θα πω λάθος. Το εισιτήριό μου για την ευτυχία. Γι' αυτό ήρθα εδώ σου, για να την γνωρίσω. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο, τίποτα δεν είναι αποκλειστικά δικό μας. Δεν μου λες, ρε Άλεξ. Τη δικιά σου έχεις τα πετσαρία στην οθόνη. Ναι. Η Αντριάννα είναι η δικιά σου. Αντριάννα λένε τη γυναίκα μου. Και... Αντριάννα λένε την κόρη μου. Η κόρη μου. Μα δεν καταλαβαίνω τώρα, τι γίνεται. Δεν το έχεις ακόμα. Τόση ώρα και οι 4 για την ίδια πουτάνα μετά. Πρόσεχε τα λόγια σου, Λεβέντη! Γιατί παππού τώρα σε κόφτη. 4 μήνες τον έχει ταράξει την παραμύθα. 2 μήνες μου η γαμή στη ζωή με στο ψέμα. Και μέσα σε όλα αυτά παίζει και ο Δημήτρης που 2 χρόνια τώρα νομίζει ότι έχει πάρει το εισιτήριο για την ευτυχία. Και όλα αυτά τα έχει κάνει η ίδια γυναίκα. Αυτή η γυναίκα που εσύ αποκαλείς ότι είναι το πιο ιερό πράγμα στη ζωή σου. Εσύ πώς τη λες, γέρο! Πώς τη λες! Νικό, δεν βλέπεις ότι κοντεύει να πάθει κεφαλικό τώρα. Τι φταίει αυτός. Αυτός το ανάθραψε το πουτανάκι, ρε. Να το πάθει το κεφαλικό, δεν το πάθουμε εμείς. Εμείς θα το πάθουμε, ρε, που δεν χρωστάμε σε κανέναν τίποτα. Σε κρίζε, μαλάκα. Αυτό που έπαθε ο πατέρας της κι εγώ. Αυτό που έπαθες εσύ. 2 ζωές συγκρίνονται με 2 μήνες. Να τη χαίρεσαι, ρε. Και εσύ να τη χαίρεσαι, ρε. Φιλόσοφε του κόλλου. Και εσύ, γέρο, να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεστε, ρε, την πουτάνα για χάρισμά σας. Σταμάτα, ρε, γάμο το κερατό μου, αυτή τη λέξη. Πιάξε κόλλα, ρε, γανίβαλε. Σε ενοχλεί πραγματικά τι είναι, σε ενοχλεί η λέξη. Εύκολη. Σε βολεύει. Τι εύκολη, ρε. Εύκολη, πατέρα, λένε τη γυναίκα που σκέφτεται σαν άντρας. Όλο και καλύτερο γίνεται το σκηνικό. Όλο και καλύτερο. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Τι λάθος έκανα. Εγώ φταίω. Όχι, κύριε Πλάτωνα, δεν φταίς εσύ. Από ένα σημείο και μετά στη ζωή μας, αυτά που κάνουμε δεν αντικατοπτρίζουν την ανατροφή μας. Αν είναι έτσι όπως τα λες, τότε γιατί έβαλε και εμένα μέσα. Κοίτα θράσος, ρε Πούστη. Μωρή καριόλα. Έκανες ό,τι έκανες. Μας μάζεψες εδώ για να το κλεντήσεις. Και έχεις το θράσος να μας κοιτάς στα μάτια. Δεν έχεις λίγη τροπή πάνω σου, μωρή! Κατάλαβε επιτέλους ότι εδώ μέσα δεις το μεγαλύτερο θύμα, εντάξει! Έχει δίκιο, ρε Νίκο. Με τις βρισιές δεν βγαίνει τίποτα. Αυτό ήθελες να είναι το φινάλε, ε? Να παίξουμε μπουνιές για πάρτι σου, γουστάρεις? Νίκο, άκουσε με σε παρακαλώ. Καλύτερα να καθίσεις να μιλήσεις με τον Δημήτρη και τον πατέρα της και εμείς να σηκωθούμε να φύγουμε. Το πρόβλημά σου δεν είμαι εγώ, Νίκο. Είναι όλες οι γυναίκες. Για λέγε τι θες να πεις. Όταν με πλησίασες για να με γνωρίσεις και μου φερόσουν σαν να ήμουν πόρνη, γιατί περιμένες να σ' αντιμετωπίσω σαν κυρία? Είμαι καλά. Απλά θέλω να πω, να απαντήσω στην κοπέλισσα γιατί κάτι με ρώτησε. Λοιπόν, άκου. Θυμάσαι που είχες σκάσει με εκείνο το κόκκινο φορματάκι? Το θυμάσαι το κόκκινο φορματάκι, ε? Το θυμάσαι? Εκείνο που είναι τα βυζά απ' έξω. Το θυμάσαι? Ωραία. Τι ήθελες, να μην κοιτάξω το βυζί, να κοιτάξω την ψυχή? Όχι, κορίτσι μου. Αυτό που μου έδειξες, αυτό κοίταξα. Δεν πιστεύω ότι αυτή η κουβέντα γίνεται μπροστά μου. Τι να πει και ο άνθρωπος. Κι έτσι να είναι, ότι ήθελες πήρες και ότι ήθελα πήρα. Α, ωραία, δηλαδή είμαστε πάτσι, όλα καλά. Όλα καλά. Είμαστε πάτσι. Α, πίθανα. Και πες μου τώρα, επειδή όλα τα έχεις βλέπω τακτοποιημένα στο κεφαλάκι σου και όσον αφορά εμένα. Εδώ γιατί με έφερες, για να με εκδικηθείς? Ήθελα να δεις ότι δεν με βλέπουν όλοι σαν πουτάνα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο και ειλικρινά συγγνώμη. Σε βλέπουν σαν τον παπά της ενορίας που προσφέρει στο ποίμνιο σε όλο από λίγο. Άιντε ρε. Εντάξει, ρε Νίκο, τώρα επειδή κοιτάμε όλοι το ίδιο, δεν σημαίνει ότι βλέπουμε το ίδιο. Όχι, Αλέξανδρε. Στον καθένα έδειξε διαφορετικό πρόσωπο. Δεν ξέραμε τι είχε κάνει. Γι' αυτό δεν τη βλέπαμε όπως ο Νίκος.
Συγγνώμη, δεν ακούν καλά τα αυτιά μου εδώ. Τι εννοείς, Μίτσο μου? Δεν ξέραμε τι είχε κάνει και δεν την βλέπουμε όπως ο Νίκος. Τι εννοείς, δηλαδή, τώρα πώς τη βλέπεις εσύ? Τι απέγινε εκείνο το εγκλωβισμένο πλάσμα, έτσι, στον επικείμενο γάμου? Τι έγινε, πάει, πέταξε, τέλειωσε? Και από ό,τι βλέπω, ακόμα δεν με βλέπετε. Από το να μπει στον κόπο να με γνωρίσεις, προτιμάς να με πεις εύκολη, ανισόρροπη, έτσι δεν είναι? Ρε εσύ, εδώ ετοιμαζόσου να παντρευτείς. Το πες σε διπλό, τι διπλό, σε τριπλό, ταμπλό το πες, ρε. Και λίγαν αυτά που σου λέω τώρα. Πες κι άλλα, τότε αντέχω. Ωραία, να πω κι άλλα, ωραία. Με μένα με έφερες εδώ που με έφερες. Με τους άλλους τρεις, μωρί. Δεν μπορείς να εξηγηθείς τα ίσα! Εντάξει, ρε Νίκο, μπορεί να μην βρει και το κουράγιο! Α, δεν βρήκε το κουράγιο να εξηγηθεί με τον Δημήτρη, αλλά βρήκε το κουράγιο να μας φέρετε έτσι όπως μας φέρετε! Είτε βρήκες το κουράγιο είτε όχι, με έφερες εδώ για να συναντήσω τον πατέρα σου. Καλά, μεγάλε, εσύ είσαι χειρότερος από αυτή. Γιατί είμαι χειρότερος εγώ? Σ' ακούω τόση ώρα που μιλάς. Ήσυχη ζωούλα, το αποκούμπι, κοίτα πώς την έκανες και τώρα την πληρώνουμε εμείς. Εγώ την αγαπούσα. Θέλω να κάνω παιδιά μαζί της. Και αν δεν μπορώ να κάνω παιδιά? Γιατί να μην μπορώ να κάνεις παιδιά, νέα γυναίκα είσαι. Τι περίμενες να σου πω? Πώς θέλεις εμένα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Όταν μεγαλώσεις με την πεποίθηση ότι ο σωστός ο άντρας πρέπει να πληρώνει τα πάντα σε μια έξοδο με τη γυναίκα του, όταν δύο χρόνια δεν έχεις βάλει μια δραχμή στο σπίτι μας, τα πάντα τα πλήρωνα εγώ. Ποιος έψαχνα για αποκούμπι? Σοβαρολογείς τώρα? Και βέβαια σοβαρολογώ, κυρία μου. Το κυρία του ξέφυγε, εσύ, πάνω στα νεύρα, συγγνώμη. Εγώ θα ήμουν το αποκούμπι σου και στο δικό μου. Αυτό έδειξε πως αναζητούσες. Ένα αποκούμπι. Τελικά δεν έχεις καταλάβει τίποτα? Γιατί τόσο καιρό δεν μιλάγες? Γιατί τώρα? Γιατί με αυτόν τον τρόπο? Σου μίλαγα, αλλά δεν άκουγες. Άκουγα. Τώρα αυτός δεν άκουγε ή εσύ δεν μιλάγες? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω αν αυτό που βλέπω σήμερα είσαι πραγματική, Ανδριάννα. Σ' αγαπούσα, αλλά κάποια μέρα αργά ή γρήγορα θα σε ξεχάσω. Και μην νομίζεις ότι θα σου πω ευχαριστώ για το μάθημα που μου έδωσες σήμερα. Να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο που με έβγαλε από το όνειρο για να με βάλει σε ένα εφιάλτη. Αν και μερικές φορές οι εφιάλτες κάνουν καλό. Σε ξυπνάνε. Ποτέ δεν με ήξερες. Δεν μπήκες ποτέ στον κόπο να με γνωρίσεις. Κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά για να ζήσεις εσύ το όνειρό σου πρέπει εγώ να συνεχίσω να κοιμάμαι. Και προτιμώ να λυπάμαι που σε πλήγωσα παρά να λυπάμαι τον εαυτό μου. Δεν θέλω να συμβιβαστώ. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μόνο που θέλει μεγαλύτερο θάρρος να ζήσει την αλήθεια παρά να οργανώσει αυτό που έκανε σήμερα εδώ. Και ποια είναι αυτή η αλήθεια? Ότι εμείς δεν φταίξαμε σε τίποτα. Ξύπνησες ένα πρωί, απογοητεύτηκες από τις επιλογές σου και τα όνειρά σου και φταίξαμε εμείς. Τι ακούω τόση ώρα και δεν σε έχω βουτήξει ακόμα? Τι κύριε, 70 χρονών, αλλά Πλάτωνα, Αν της είχε σκώσει καμιά σφαλιάρα όταν μικρή, δεν χρειαζόταν κάποιον άλλο να της τυχώσει τώρα. Θέλω να μ' αγαπούν για αυτό που πραγματικά είμαι. Και όχι για αυτό που ο καθένας σας νομίζει ότι είμαι ή θα ήθελε να ήμουν. Όλοι πλάσατε στο μυαλό σας τη γυναίκα που θέλατε εσείς. Και εντάξει εμείς. Κάποιοι μπορεί να φταίξαμε, κάποιοι όχι. Στον πατέρα σου μπροστά όλο αυτό γιατί? Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν φαντάστηκα ότι μπορούσες να φερθείς έτσι. Δεν είμαι η πριγκίπισσα που νόμιζες. Ήθελα να το ξέρεις. Και πάλι ειλικρινά, πιστεύεις ότι θα μπορούσες να κάνεις οτιδήποτε που θα με εμπόδιζε να σ' αγαπήσω? Τόσο γελασμένη είσαι, τόσο μπερδεμένη. Ποτέ δεν μου είπες ότι θα μ' αγαπάς ό,τι κι αν κάνω, χωρίς όρους. Δεν αντέχω τις αγάπες, με βαραίνουν. Κι αν δω το λάθος, τι να κάνω? Να μη σου το πω. Να μου το πεις, αλλά άσε με να κάνω και τα δικά μου λάθη. Βρε κορίτσι μου. Βρε γέρο. Σταμάτα να την παίρνεις με το μαλακό να της χαϊδεύεις τα αυτιά. Θα της πεις και μπράβο. Και για τους τρεις μας θα είναι η πιο άσχημη ανάμνηση. Και δε χαίρεσαι. Έχοντας τη δική της σκέψη, θα γίνετε πιο προσεκτική. Και λιγότερο ισχυρογνώμονες. Θα γίνουμε, Μίτσο μου. Θα γίνουμε. Αν δεν το έχεις καταλάβει, τον έχεις πιει κι εσύ σαν και εμάς. Και μάλιστα περισσότερο, γιατί εσύ έχεις φάει το κέρατο. Θα γίνουμε πιο προσεκτικοί. Δεν ξέρω, Αντριάννα, αλλά με έχεις μπερδέψει. Ας το διάδωρε. Κατάφερε να κάνει αυτή αυτό σε σένα. Τι είπες τώρα?
Κατηγορείς τον Δημήτρη ότι για εκείνον δεν ήσουν μία. Και τιμωρείς τον πατέρα σου επειδή έκανε ακριβώς το αντίθετο από τον Δημήτρη. Το ίδιο είναι. Δεν είναι. Όχι, βέβαια. Άλλο η μοναδική και άλλο η τέλεια. Αλλά τι λέω, για σας υπάρχει μόνο το μαύρο και το άσπρο. Όχι, Ανδριάννα. Μας αδικείς. Τουλάχιστον εμένα. Δεν υπάρχει μόνο το άσπρο ή το μαύρο. Υπάρχει το κόκκινο, το μπλε, υπάρχουν όλα τα χρώματα. Για αυτές δεν πάει έτσι. Πώς πάει? Για μας υπάρχει ένα κόκκινο. Για αυτές υπάρχει το κανελί, κεραμιδί, δαμασκινί. Και πάει λέγοντας. Το ένα χρώμα το κάνουν 50. Δουλειά δεν έχει ο διάολος. Αυτό πιστεύεις? Ναι, γιατί πειράζει. Πειράζει, ναι. Γιατί αλήθεια δεν βρίσκεται στα χρώματα, βρίσκεται στις αποχρώσεις. Και εσύ? Εγώ τι? Ως πότε θα βασανίζεις? Την κόβεις να βασανίζεται γέρο. Γιατί ρε παλικάρα, νομίζω ότι είναι ευχάριστο όλο αυτό, Άνθρωπος είναι και ψάχνει να βρει τι θέλει. Και? Βρήκες τι θέλεις? Όχι, δεν βρήκα. Αλλά βρήκα τι δεν θέλω. Δεν θέλω να ζήσω τα νιάτα μου με το φόβο των γυρατιών μου. Και σίγουρα δεν θέλω να καταλήξω σαν αυτά τα ζευγάρια που τρώνε στα εστιατόρια και δεν ανταλλάσσουν κουβέντα. Ακόμα και έτσι είναι, Γρηγόρη μου. Και να τα σκέφτηκες όλα αυτά ξαφνικά, όπως λες. Γιατί δεν ξηγέσαι όμορφα και καλά με τον άντρα σου και μετά παίξε με όποιον θέλεις. Στο κάτω-κάτω δεν είσαι δεμένη με αλυσίδα. Ήθελες και καθόσουνα. Τώρα δε τι κάνεις, το χρεώνεις όλο στο Μίτσο και εξαιτίας αυτού θα μας γαμίσεις όλους. Επάνω που θα σου έλεγα μπράβο για την τοποθέτηση, την είπες τη βρισιά στο τέλος, δεν μπορούσες. Δηλαδή βόθρος πιάνει το στόμα σου. Αϊσάλτα ρε. Για λέγε εσύ. Σε σένα ειδικά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μην σε ξανά δω μπροστά μου. Τι κάνεις, τρελάθηκες, τι κάνεις? Για κάνε πως απλώνεις χέρι πάνω της, ρε παλικάρα. Να εύχεσαι να μην σε ξαναδώ. Δεν θα την ξαναδείς. Αυτή τη συμπεριφορά όμως, με τα μυαλά που κουβαλάς, θα την ξαναεισπράξεις. Απλά θα έχει τη μορφή άλλων γυναικών. Να εύχεσαι. Δεν χαραμίζω τις ευχές μου για σένα. Πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει. Σε ό,τι συμβαίνει σε μια σχέση, καλό ή κακό, ευθύνη έχουν και οι δυο. Αυτό το πει στην κόρη σου, κύριε Πλατώνα. Που λέει ότι για όλα αυτά είμαι εμείς. Πώς μπόρεσες και πήγες με άλλον άντρα. Ξέρεις, Δημήτρη, στη ζωή υπάρχουν δύο κατηγορίες ανδρών. Αυτοί που κάνουν ό,τι μπορούν για να ανακαλύψουν αν η γυναίκα τους έχει γκόμενο και οι άλλοι που κάνουν ό,τι μπορούν για να μην χρειαστεί ποτέ η γυναίκα τους να βρει γκόμενο. Και εσύ δεν έκανες τίποτα από τα δύο. Ακόμη και τώρα, ούτε καν με υπερασπίστηκες. Πίστευα ότι είσαι γυναίκα της ζωής μου. Θα κάναμε ένα σπίτι μαζί, είχαμε μέλλον. Έπρεπε να αναλωθώ σε ζήλιες, σε καχυποψίες. Με νάρκωσε τελικά, Εγώ. Ναι. Εσύ. Αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω. Εσύ, Ανδριάννα, η Ανδριάννα μου. Η Ανδριάννα σου. Η Ανδριάννα σου δεν υπήρξε ποτέ και πουθενά. Εκτός από το μυαλό σου. Ξέρεις, την κουβέντα αυτή μπορούσαμε να την κάνουμε σπίτι μας. Να μου πεις αυτά που ένιωθες, όχι έτσι. Σε αυτό μπορεί να έχεις και δίκιο. Αλλά δεν θα άλλαζε κάτι. Πάντως από πεθερό θα ήμουν πραγματικά τυχερός. Από νύφη θα την πατούσα. Κύριε Πλάτωνα, όπως και να έρθαν τα πράγματα, εγώ χάρηκα πολύ που γνωριστήκαμε. Ανδριάννα. Ανδριάννα. Η ζωή είναι μικρή και όμορφη όταν παίρνεις τις σωστές αποφάσεις.
αλλά μπορεί να γίνει βασανιστικά μεγάλη, αν πάρεις τις λάθος. Ελπίζω σήμερα να μην έκανες το λάθος. Και σχετικά με τα ζευγάρια που έλεγες στα εστιατόρια που δεν μιλάνε, γιατί νομίζεις ότι δεν έχουν τι να πούν, ξέρεις κάτι, υπάρχουν περιπτώσεις που οι άνθρωποι συνδέονται τόσο πολύ ψυχικά, που δεν χρειάζονται λέξεις για να επικοινωνήσουν. Σου εύχομαι κάποτε να βρεις ένα τέτοιο άντρα. Καλή τύχη. Έτσι εύκολα θα πετάξεις το εισιτήριό σου προς την ευτυχία. Δεν το πέταξα εγώ, κύριε Πλάτωνα. Αυτό με πέταξε. Τώρα, αν μου πεις και εμένα πως έπλασα στο μυαλό μου, θα πεις ψέματα. Γιατί αυτά που έγραφες δεν γράφονταν, δεν τα νιώθεις. Δεν μπορώ να σε πλάσω στο μυαλό μου σαν πίτρια, όσο και να το ήθελα. Αυτά που έγραφες, ξεχύλιζαν ψυχή, έρωτα. Δεν μπορεί να είμαι κι εγώ μέρος ενός παιχνιδιού, γιατί είπες ότι ήσουν ερωτευμένη. Ήμουν. Ήμουν με την ιδέα του να είμαι ερωτευμένη, γενικά, με κάποιον. Εσένα όμως δεν σε ξέρω. Είμαι εδώ για να με γνωρίσεις. Εμείς δεν ξεκινήσαμε καν σε σχέση με τους άλλους. Θα μου δώσει μια ευκαιρία να με γνωρίσεις. Αλέξανδρε. Σε θέλω. Θέλω να είμαι μαζί σου. Και η θέλησή μου αυτή δεν έχει να κάνει με τίποτα σαρκικό. Το να κάνεις έρωτα με κάποιον σημαίνει ότι το στόμα δεν έχει πια τις λέξεις να εκφράσει τι νιώθει η καρδιά, η ψυχή. Και αναλαμβάνει το σώμα να εκφράσει το σ' αγαπώ με τον ίστατο τρόπο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν αντέχω άλλο. Φύγε. Πες μου, τι μπορώ να κάνω για σένα. Να μου πεις ότι θα μ' αγαπάς ό,τι κι αν κάνω. Ποτέ δεν πίστευα ότι είσαι τόσο ανασφαλής. Είμαι έγκυος. Τι. Τι είπες? Είμαι έγκυος. Να ξέρεις ότι η ζωή σου από εδώ και πέρα έχει άλλο νόημα. Και ό,τι αποφασίσεις να κάνεις, εγώ θα είμαι κοντά σου και θα σε στηρίζω. Και ό,τι δεν σου αρέσει μέσα σου, να το αλλάζεις. Και αν δεν μπορείς να τα αλλάξεις, να φιλιώνεις μαζί του και να μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Και ό,τι ψάχνεις στη ζωή σου για να το βρεις, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσεις μέσα σου τι πραγματικά θέλεις. Και αφού το ξεκαθαρίσεις, τότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να σταματήσεις να το ψάχνεις και θα έρθει εκείνο να σε βρει. Από μόνο του.
Βλέπεις, η ζωή μπορεί να μην μας δίνει πάντοτε αυτό που θέλουμε, αλλά μας δίνει πάντοτε αυτό που έχουμε πραγματικά ανάγκη. Και ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι δεν χρειαζόμαστε το ίδιο πράγμα. Να μάθεις, κόρη μου, να αρκίσεις ό,τι μπορεί να σου δώσουν οι άλλοι. Και να μην κυνηγάς φαντάσματα. Την ψυχή σου, όμως, μονάχη σου θα τη γεμίσεις. Κι όσο τα καταφέρνεις, τόσο λιγότερο χώρος θα μείνει για να γεμίζουν οι άλλοι. Και τόσο λιγότερο θα ψάχνεις την ολοκλήρωσή σου στους άλλους. Ο ολοκληρωμένος άνθρωπος δεν θέλει να μοιάσει σε κανέναν. Κι ούτε ψάχνει το άλλο του μισό. Νιώθει ολόκληρος. Και μόνο τότε μπορεί να μοιραστεί. Και όσο πιο πολλά λάθη κάνεις, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι στο σωστό. Να κοιτάς όμως να είναι καινούρια. Και τότε βρίσκεσαι σε καλό δρόμο. Τα ίδια λάθη να μην κάνεις. Εντάξει. Να, δες εμένα. Την αλάφρυνα. Την αγάπη μου για σένα για να μην σε βαραίνει. Θα με συγχωρέσεις ποτέ? Δεν έχω να σου συγχωρήσω τίποτα, μάτια μου. Η πίκρα μόνο που έχεις μέσα σου και σε βασανίζει, αυτή με βαραίνει. Ήθελα να ξέρεις την αλήθεια. Ξέρεις, το ζητούμενο της ψυχής είναι η ηρεμία. Και η ηρεμία δεν πάει πάντοτε με την αλήθεια. Ξέρεις τι κατάλαβα. Τελικά είναι πολύ δύσκολο να είσαι γυναίκα. Ξέρεις τι έμαθα. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι άνθρωπος. Έλα, έλα. Πήγαινε μέσα να ξεκουραστείς. Και θα τα πούμε αργότερα. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Υπάρχει το μυστικό της ευτυχίας? Και βέβαια υπάρχει, κόρη μου. Απλά παραμένει μυστικό. Ναι, μάτια μου, όσο τίποτα στον κόσμο. Και τους δυο σας. Τι σου είναι το μυαλό, ε? Γεια σας. Καλώς τους. Τι να σας φέρω? Έναν ελληνικό μέτριο. Το ίδιο. Εσένα, κουκλίτσα μου, τι να σου φέρω? Θέλω κι εγώ να πιω καφέ. Μία πορτοκαλάδα. Καφέ θα πίνεις όταν θα μεγαλώσεις. Όταν θα μεγαλώσω, για πες μου. Στα μάτια τους ποτέ. Thank you.
ή σκύλος πρέπει να είσαι, ή γονιός. Και ας φύγεις μετά.